Κρήτη τυπώνεται ξανά στο σπίτι της και φτάνει στα χέρια των αναγνωστών της αναγεννημένη. Το σημερινό φύλλο της 4ης Απριλίου του 2024, που οι κρητικοί κράτησαν από το πρωί στα χέρια τους, είναι το πρώτο που τυπώθηκε στις νέες εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν βήμα-βήμα μετά την καταστροφή του περασμένου Ιουλίου από φωτιά. Μια φωτιά που έκανε στάχτη το πιεστήριο και προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, όμως δεν σκίασε ούτε στιγμή το όραμα και την αποφασιστικότητα διοίκησης και προσωπικού. Την απόλυτη καταστροφή, στην απόλυτη αναγέννηση, η εφημερίδα Νέα Κρήτη έχει επιστρέψει και τυπώνεται στο σπίτι της σε ολοκένουργιες εγκαταστάσεις, σε ένα ολοκένουργιο πιεστήριο που για να συμβούν όλα αυτά μέσα σε 8 μήνες και 6 μέρες από την καταστροφή του περασμένου Ιουλίου, υπήρξε φυσικά πρόνοια, προγραμματισμός και πολλή δουλειά. Από την πρώτη στιγμή που ο πύρινος όλεθρος χτύπησε σκληρά τις εγκαταστάσεις του ομίλου της Κρήτη TV και περισσότερο την ίδια τη ζωντανή καρδιά της εφημερίδας, το πιεστήριό της, η διοίκηση του ομίλου στάθηκε ξεκάθαρη. Η εφημερίδα δεν θα σταματήσει. Καμία σκέψη δεν χωρούσε για αναστολή έκδοσης της Νέας Κρήτης. Οι αναγνώστες είχαν από την ίδια κιόλας μέρα στη διάθεσή τους τη Νέα Κρήτη σε ηλεκτρονική μορφή και μόλις 4 μέρες μετά την έντυπη μορφή που προετοιμαζόταν όλους αυτούς τους μήνες σε άλλο πιεστήριο. Η απόφαση είχε ληφθεί από την ίδια στιγμή. Η εφημερίδα θα αποκτούσε νέο πιεστήριο για να συνεχίσει να εκδίδεται. Μεσολάβησε ένα σημαντικό διάστημα μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα, από την εκτίμηση των ζημιών στη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτίων της φωτιάς, στον καθαρισμό του κτηρίου, την απομάκρυνση των κατεστραμμένων μηχανημάτων μέχρι την πλήρη ανοικοδόμηση σημαντικών τμήματων του ομίλου που βρισκόταν σε εξέλιξη μέρα και νύχτα όλους αυτούς τους μήνες. Η καταστροφή που χτύπησε τον όμιλο της Κρήτη TV τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Ιουλίου ήταν μια τεράστια αναποδιά. Για κάποιους άλλους ίσως ήταν το τέλος ενός οράματος, όχι όμως για την οικογένεια Δημητρίου που στάθηκε αποφασισμένη να ξαναχτίσει τα πάντα από την αρχή καλύτερα από ό,τι υπήρξαν. Μεσολάβησε μια τιτάνια μάχη από όλους τους εμπλεκομένους για να φτάσει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη στη λειτουργία του νέου πιεστηρίου, το οποίο δοκιμάστηκε κάτω από κάθε συνθήκη. Παρά την καταστροφή, η εφημερίδα Νέα Κρήτη δεν ανέστειλε ούτε μία μέρα την έκδοσή της, παραμένει στα περίπτερα, στα χέρια όλων των κρητικών. Εδώ και λίγες ημέρες έχει αποκατασταθεί και η λειτουργία στην αίθουσα σύνταξης που υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή μαζί με το πιεστήριο, ενώ σύντομα ολοκληρώνεται και η συνολική αναδόμηση σε όλο το κτηριακό συγκρότημα του ομίλου.